Κύριε Χατζηνικολάου, η δική μας κριτική προς την κυβέρνηση δεν είναι για την επικοινωνιακή αξιοποίηση του ζητήματος. Αν είναι σοβαρή η κατάσταση, καλώς συγκλήθηκε να το πω έτσι το Κησέα. Η δική μας κριτική έχει να κάνει με όλον αυτόν τον εφησυχασμό που καλλιέργησε η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, πότε μιλώντας για θετική ατζέντα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτά είναι λόγια του κυρίου Τσίπρα, είτε πότε μιλώντας για τους ισχυρούς συμμάχους που θα διασφαλίσουν το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Πριν λίγες μέρες, στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έκανε λόγο για τζούφιες γεωτρήσεις. Χρησιμοποιώ τα λόγια ακριβώς. Για τζούφιες γεωτρήσεις της Τουρκίας. Και από τις τζούφιες γεωτρήσεις φτάσαμε στις έκτακτες συνεδριάσεις του Κησέα. Εμείς ως ΚΚΕ επανειλημμένα και με κάθε τρόπο δημόσια έχουμε εκφράσει τις μεγάλες μας ανησυχίες και για την κατάσταση στην περιοχή και για την τουρκική προκλητικότητα. Και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα, ποια είναι τα στοιχεία της. Πρώτον, οι σφοδροί ανταγωνισμοί που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο ανάμεσα από τη μια μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία από την άλλη μεριά. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν στοιχείο αυτών των ανταγωνισμών. Δεύτερον, η Τουρκία αυτή τη στιγμή διεξάγει μία σύνθετη διαπραγμάτευση, ένα παζάρι και με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Τουρκία και με τη Ρωσία. Όλα όσα λέγονται και από κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι η Τουρκία κάνει εξαγωγή κρίσης για τα δικά της εσωτερικά προβλήματα, ότι είναι απομονωμένη, ότι είναι ανίσχυρη, κατά τη γνώμη μας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή διαθέτει στρατούς κατοχής σε τρεις χώρες. Και το τρίτο στοιχείο αυτής της μεγάλης εικόνας είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξεπερνώντας κατά πολύ τους προηγούμενους, έχει γίνει νατοϊκότερη των νατοϊκών. Έχει γίνει το πιο καλό παιδί του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, με τις αποφάσεις που στηρίζει, με τις βάσεις που έχει φυτέψει σε όλη την Ελλάδα, με τον κύριο Πάιατ να έχει ρόλο υπουργού επί της ουσίας στην Ελλάδα και να καλλιεργεί την εντύπωση, το είπε χθες κιόλας ο κύριος Τσίπρας, πάνω κάτω το ίδιο είπε και η κυρία Αχτσιόγλου, ότι αυτές οι ισχυρές συμμαχίες επιτρέπουν στον ελληνικό λαό να αισθάνεται ασφαλής. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν αισθανόμαστε ασφαλείς με αυτές τις συμμαχίες. Γιατί με αυτές τις συμμαχίες γκριζαρίστηκε το Αιγαίο, όπως πολύ σωστά είπατε. Με αυτές τις συμμαχίες προωθούνται διχοτομικά σχέδια στην Κύπρο. Με αυτές τις συμμαχίες υπογράφονται συμφωνίες που κρατάνε ανοιχτούς τους αλυτρωτισμούς και τους εθνικισμούς. Και το πιο σημαντικό είναι ότι με αυτές τις συμμαχίες, αυτές οι συμμαχίες είναι που έχουν σπείρει εδώ και χρόνια τον όλεθρο, το θάνατο, την προσφυγιά στην ευρύτερη περιοχή. Η λύση, επομένως, κατά τη γνώμη μας, είναι στην αντίπερα όχθη από αυτά που είπανε οι προηγούμενοι, είναι η απεμπλοκή από αυτούς τους σχεδιασμούς. Νομίζω και πρέπει να είναι, συγγνώμη, και πρέπει να είναι, κύριε Χατζηνικολάου, κριτήριο, στάση και εν όψη των εκλογών αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ότι οι αναφορές της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σύνοδο Κορυφής ή στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών θα έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την στάση της Τουρκίας. Όπως δεν είχαν και στο παρελθόν. Και έχουν πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι έχει απαντήσει η κυρία Μογκερίνη, υπουργός εξωτερικών επί της ουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ. Το δεύτερο ζήτημα, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το επίδικο της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν ήταν το όνομα. Το επίδικο της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο και η Νέα Δημοκρατία, με τις πιθανότητες που έχει να είναι η επόμενη κυβέρνηση, όπως σωστά είπατε, χαμηλώνει τον πύχη για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και το τρίτο ζήτημα, κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα με τις εξορίξεις δεν είναι ούτε τεχνικό, ούτε στενά περιβαλλοντικό. Είναι πολιτικό και οικονομικό. Είναι ποιος διαχειρίζεται αυτό το πλούτο. Αν το διαχειρίζονται οι ενεργειακοί κολοσσοί ή αν το διαχειρίζονται οι λαοί. Γιατί ολιγάρχες και λόμπι υπάρχουν και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και υπάρχει και ένας ολόκληρος ανταγωνισμός και ορισμένοι θέλουν να στρατεύσουν τους λαούς πότε με τον έναν και πότε με τον άλλον. Και εννοώ νοήτο. Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εδώ θα τρελαθούμε. Η εφταήμερη εργασία ως θέμα είναι υπαρκτό. Είναι υπαρκτό. Βεβαίως. Και από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία το διατυπώνει και με ένα κινησμό, αν θέλετε. Εγώ συμφωνώ. Βεβαίως. Όμως η εφταήμερη εργασία είναι ήδη καθεστώς και με υπογραφές που έχει βάλει η κυρία Αχτσιόγλου.
Η κλαδική σύμβαση του τουρισμού, μιλάμε, η Ελλάδα είναι μια τουριστική χώρα με χιλιάδες ξενοδοχειοπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κλαδική σύμβαση στον χώρο του τουρισμού που έχει βάλει την υπογραφή της η κυρία Αχτσιόγλου, που λέει ότι από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και επίσης από Φλεβάρι, από Δεκέμβρη μέχρι Φλεβάρι, αν υπάρχει πάνω από 70% πληρότητα, που υπάρχει πάνω από 70% πληρότητα, οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλεύουν και στις ημέρες της ανάπαυσής τους. Και υπήρχε ολόκληρες κινητοποιήσεις για αυτό το ζήτημα. Και αυτή την σύμβαση την έχει υπογράψει η κυρία Αχτσιόγλου, την έχει κάνει υποχρεωτική. Πρώτον, όταν διαβάζουμε τις συλλογικές συμβάσεις και πάμε να κατηγορήσουμε και κάποιον για συλλογική σύμβαση, δεν το περίμενα από εσάς, κύριε Γκιόκα, θα πρέπει να διαβάσουμε όλες τις γραμμούλες, όλα τα άρθρα της σύμβασης. Η σύμβαση, την έχω και μπροστά, η σύμβαση διατηρεί σε ισχύ προηγούμενο της ώρα που μιλάει με σαφήνεια για πενθήμερη εργασία. Δεύτερον, βασικό ζήτημα που φαίνεται να μην γνωρίζετε αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας, ακόμη και αν περιέχει δυσμενέστερο όρο από αυτά που ισχύουν στον νόμο, δεν μπορεί να παρακάμψει τον νόμο. Ο νόμος είναι νόμος. Ό,τι και να προβλέπει η συλλογική σύμβαση μπορεί να ισχύσει μόνο εάν είναι ευνοϊκότερο για τον εργαζόμενο. Βασικοί κανόνες λειτουργίας των συλλογικών συμβάσεων που περίμενα τουλάχιστον εσείς να τις ξέρετε. Προβλέπετε, κύριε Αχτσιόγλου, στη σύμβαση δουλειά τις ημέρες της ανάπαυσης? Όχι, κύριε Γιώκα. Δεν προβλέπετε τις ημέρες της ανάπαυσης, κύριε Γιώκα. Το πενθήμερο διατηρείται στη συλλογική σύμβαση που δεν προβλέπετε δουλειά και απλά πληρώνετε. Το πενθήμερο. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε τι γίνεται. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Είναι προβλέπετε δουλειά τις ημέρες ανάπαυσης από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και απλά αυτό πληρώνετε. Και λέει ότι δεν θεωρείται κατά αυτόν τον τρόπο παράβαση του πενθημέρου. Κύριε, μισό λεπτό. Κυρία Χτσιόγλου, λέτε. Βεβαίως την έχει καταστήσει υποχρεωτική, κυρία Χτσιόγλου. Όχι ακριβώς. Ποια συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφεται από την κυβέρνηση? Κύριε Πουλακίδα, οι συλλογικές συμβάσεις ξέρω από πού υπογράφονται. Mm. Ξέρω όμως και από ποιον κηρύσσονται υποχρεωτικές. Mm. Και εσείς ξέρετε προφανώς από ποιον κηρύσσονται υποχρεωτικές. Και να συμφωνεί. Τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση, η κυρία Αχτσιόγλου την κατέστησε υποχρεωτική με τα μεταπέμπτωση. Λέγοντας ότι αυξάνει τις επιδοχές. Δεν έχει δυνατότητα το κράτος. Γιατί δεν κάνει υποχρεωτική και τη σύμβαση στην αφιγοπισκευή. Εσείς και εγώ. Για ποιο λόγο δεν κάνει υποχρεωτική και τη σύμβαση στην αφιγοπισκευή? Ελάτε, κύριε Χατζηνικολάου, όλοι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε ένα αντεργατικό οπλοστάσιο που είχαν διαμορφώσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και αυτό το οπλοστάσιο το επέκτηνε ακόμη παραπέρα. Είπε ο κύριος Πουλακίδας για το θάνατο του Εμποράκου. Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το επέκτηνε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη σφραγίδα και της κυρία Αχτσιόγλου, δεν είναι προσωπικό, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτός ο οδοστρωτήρας, λοιπόν, γιατί έτσι κωδικοποιήθηκε ως όνομα, θα είναι εδώ την επόμενη μέρα, θα είναι εδώ στις 8 Ιουλίου. Και από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι ποια θα είναι η ψαλίδα των δύο, αν θα είναι 7, 8 ή 9 μονάδες, αλλά να είναι δυνατή εκείνη η δύναμη που έχει αποδείξει ότι σε αυτόν τον οδοστρωτήρα μπορεί να βάλει εμπόδιο, φρένο, για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι όσα χάσανε, αλλά και όσα δικαιούνται.